Μαζί μας ο κύριος Πέτρος Χάρβαλος, ο νέος πρόεδρος της Staff Kappa Παραλίου Άστρους. Θα θέλαμε, κύριε Χάρβαλε, αφού σε ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι, να μας πείτε έτσι λίγο για τα προβλήματα στο Παράλιο Άστρος. Και αν αυτά τα προβλήματα προκύπτουν τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός. Θέλετε να αρχίσουμε από τα προβλήματα ή να αρχίσουμε από τα θετικά του Παράλιου Άστρους? Ας ξεκινήσουμε καλύτερα από τα θετικά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, το Παράλιο Άστρος είναι ένα χωριό που ξαφνικά γίνεται μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, κυρίως φιλοξενώντας ελληνικό πληθυσμό, αλλά τα τελευταία χρόνια και αρκετούς ξένους, κυρίως μέσω των ιστιοφόρων που καταφθάνουν από τότε που έγινε το λιμάνι. Τα προβλήματα σίγουρα σε ένα τέτοιο τόπο που 25πλασιάζεται στον πληθυσμό και από 1.000 κατοίκους μπορεί να φτάνει στις 25.000, ίσως και τις 30 το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Ενεργοποιεί ώστε να καταφέρουμε να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα, τα οποία εκ των πραγμάτων θα είναι μεγάλα. Γιατί οι υποδομές δεν ήταν τέτοιες ώστε να μπορούν να δεχτούν τόσο πληθυσμό. Σίγουρα δεν τα κάνουμε όλα σωστά. Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά και στα πλαίσια του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας, αλλά και της τοπικής, των τοπικών εδώ πέρα παραγόντων, προσπαθούμε, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, η προσπάθειά μας και το μέλημά μας είναι να φεύγουν ευχαριστημένοι. Φυσικά δεν ικανοποιούμε τους πάντες, κάνουμε και λάθη. Άλλωστε ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη όταν προσπαθεί και όταν εργάζεται. Γι' αυτό θα ζητήσω και μια συγγνώμη από τους ανθρώπους που φεύγουν από το Παράλιο Άστρος δυσαρεστημένοι, είτε γιατί φάγανε μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα, είτε γιατί φάγανε άσχημα σε ένα εστιατόριο. Πάντως έχω να πω ότι, επειδή συνδέομαι και εγώ με την εστίαση, ότι προσπαθούμε να συμπεριφερόμαστε με έντιμο τρόπο στους ανθρώπους που μας προτιμούν. Τα προβλήματα, μια και θα έρθει και η σειρά για αυτά, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, είναι το πρώτο είναι το πάρκινγκ. Χρειαζόμαστε βέβαια κάποιες οδοσημάνσεις ώστε να ξέρει και ο πολίτης πού μπορεί να παρκάρει. Ο Δήμος νοικιάζει αρκετά οικόπεδα ώστε να μπορούν να αφήνουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, γιατί εκτός από αυτούς που έρχονται και κατοικούν εδώ, περνάνε ένα διάστημα του καλοκαιριού, έχουμε και ανθρώπους από τη γύρω περιοχή και από την Τρίπολη που μπορεί να έρθουν έστω και αυθημερών εδώ και να περάσουν το βράδυ τους σε ένα κατάστημα ή σε ένα μπαρ ή ένα καφέ ή ένα ποτό. Έχουμε ξεκινήσει τις συνδέσεις του βιολογικού καθαρισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συνδέσεις στην οδό Ζαφυροπούλου και στη Βασιλείου Δουζένη. Πρόσφατα μάλιστα ασφαλτοστρώθηκε και ο δρόμος της Βασιλείου Δουζένη, που ήταν σαν να ήταν βομβαρδισμένος, αλλά τώρα είναι άψογος. Και με καλή συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κοινωνίας και τον εκάστοτε δήμαρχο, γιατί αυτή τη διάθεση έχουμε, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε και τις υπόλοιπες ελλείψεις μας. Δεν σας κρύβω ότι είναι λίγο αποθαρρυντικό ότι ακόμα στο Παράλιο Άστρος υπάρχουν χωματόδρομοι μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό δεν μας τιμά. Ίσως δεν προσπαθήσαμε πολύ. Έχουμε τη διάθεση όμως να προσπαθήσουμε και να φέρουμε τον τόπο σε ένα καλύτερο σημείο. Επίσης θέλουμε να αναβαθμίσουμε και τη λειτουργία του λιμένους. Να βρούμε τους ανθρώπους τους κατάλληλους, αυτούς που μπορούν να μας συμβουλέψουν να το ανεβάσουμε το λιμάνι, ώστε να είναι ένας προορισμός και για τα ιστιοφόρα. Και πάντοτε θα ελπίζουμε ότι και κάποιος μεγάλος επενδυτής θα έρθει να κάνει μια ξενοδοχειακή μονάδα, που ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που αλλάζει και το είδος του τουρισμού και των επισκεπτών. Όπως βλέπετε, παρά το γεγονός ότι είναι μια
ζεστή μέρα, ξεκινάει τέλος πάντων ο καύσωνας αυτές τις μέρες. Αρχίζει ήδη ο μπάτης εδώ πέρα να μας δροσίζει. Έχουμε αυτό το προνόμιο και αυτό το προνόμιο το απολαμβάνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας επισκέπτονται, γιατί όσος και καύσωνας να είναι, εμείς έχουμε πάντα εδώ πέρα τον μπάτη που μας δροσίζει. Αυτό παίζει ρόλο και στη διάθεσή μας. Σαν άνθρωποι δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά σίγουρα έχουμε τη διάθεση να είμαστε αρκετά φιλόξενοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο μάθαμε να μεγαλώνουμε εδώ. Δεν είναι όλα ρόδινα, σας το ξαναλέω, αλλά προσπαθούμε να τα κάνουμε. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, αλλά με έναν ωραίο τρόπο και καλή διάθεση που, όπως φαίνεται, έχετε εσείς ως νέος πρόεδρος, μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Μας μιλήσατε για κάποια αναβάθμιση που μπορεί να γίνει στο λιμάνι του παραλίου Άστρους για να φιλοξενήσει περισσότερη ηθιοφόρα. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που λείπει και χρειάζεται για να αναβαθμιστεί το κομμάτι του τουρισμού που προέρχεται από την ιστιοπλοεία? Περισσότερο θέλουμε να πρέπει εμείς να αποφασίσουμε αν το λιμάνι μας θέλουμε να είναι για να δένουν σκάφη ή για να διέρχονται σκάφη. Τα διερχόμενα σκάφη καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτά που αφήνουν και το συνάλλαγμα, αφήνουν τα χρήματα σε πολλών ειδών επιχειρήσεις. Βέβαια κάποιοι άνθρωποι έρχονται και τα δένουν όλο το χρόνο, έτσι, που και αυτό είναι ένα έσοδο για το λιμενικό ταμείο. Ίσως ο συνδυασμός και των δύο, δηλαδή ένα κομμάτι να έχουμε μόνιμα γυροβόλια και ένα κομμάτι να είναι για ιστιοφόρα τα οποία να διέρχονται. Έχουμε ήδη εδώ μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται με 20-25 σκάφη περίπου που ξεκινούν από εδώ και επιστρέφουν εδώ. Πρόσφατα μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η μελέτη για δημιουργία υδάτινου πάρκου ή υδατοδρομίου, ανάλογα με, ώστε να έρχονται υδροπλάνα είτε μεταφέροντας ανθρώπους είτε φτάνοντας και ως τσάρτερ εδώ. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Ο υποθαλάσσιος φωτισμός του λιμανιού είναι επίσης μια πολύ καλή εξέλιξη και κυρίως είναι ότι όταν το φροντίσουμε και μπει στους χάρτες τους ναυτικούς το λιμάνι εδώ πέρα, γιατί οι άνθρωποι που γυρίζουμε τα ιστιοφόρα, από εκεί πληροφορούνται το πού υπάρχει τι. Δεν σας κρύβω ότι γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους που ήρθαν εδώ με ιστιοφόρα πρώτη φορά και ορισμένοι από αυτούς έμειναν εδώ πέρα μόνιμα. Αρέσει ο τόπος. Μπορούμε να πούμε ότι ο τόπος λίγο πάει στον αυτόματο πιλότο, γιατί θα θέλαμε περισσότερη δημιουργία και από το Δήμο μας, αλλά και από εμάς τους ίδιους. Περισσότερη δημιουργία. Να βρούμε πόρους, να το φτιάξουμε καλύτερο. Κάποια εργοδοποίηση, όπως μας είπατε. Οδοποιίας, ως προς την καθαριότητα, τα τελευταία χρόνια τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Είναι αρκετά καθαρές και οι παραλίες μας. Ούτως ή άλλως τα νερά μας, οι θαλασσάς μας, έχουμε τρεις γαλάζιες σημαίες. Έτσι. Και δεν πέφτουν λίμματα στα νερά μας, είναι πάρα πολύ καθαρά, είναι πολύ μεγάλη η παραλία, είναι σχεδόν 12 χιλιόμετρα η παραλία, προσφέρεται και για ξαπλώστρες, που είναι πολλές οι επιχειρήσεις που έχουν ξαπλώστρες, αλλά και αρκετός ο χώρος, ο οποίος είναι ακάλυπτος, που μπορεί ο πολίτης να πάει και να στήσει τη δική του ομπρέλα. Να φύγουμε λίγο από την παραλία και να ανέβουμε λίγο πάνω στο νησί, να μιλήσουμε για το κάστρο. Είναι επισκέψιμο το κάστρο, έχει ξεναγώ? Ξέρετε ότι αν αυτή είναι μια νέα προοπτική, θα βοηθήσει και τον τουρισμό της περιοχής? Αυτή θα ήταν μια ιδανική προοπτική για να βοηθήσει τον τουρισμό της περιοχής. Για το κάστρο παλεύουν και οι σύλλογοι και όλοι μας παλεύουμε να αναστηλωθεί. Είναι επισκέψιμο, δεν έχει ξεναγώ βέβαια. Και λείπει και σήμανση για να δείχνει τους δρόμους πως πηγαίνουν, γιατί ανεβαίνουν πολλοί άνθρωποι επάνω και συνεχώς ρωτάνε. Μια καλύτερη σήμανση που θα τη φροντίσουμε. Είναι ένας ιδανικός προορισμός για τη θέα ολόκληρης της περιοχής αλλά και της θάλασσας. Και βέβαια η περιοχή του Φάρου μας, που είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι που την προτείνουμε σε όποιον έρθει εδώ. Το ανοιχτό μας θέατρο, που πιθανόν να είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα για την δίπλα στη θάλασσα, αυτό μας το έχουν πει μεγάλοι καλλιτέχνες και στο παρελθόν και τώρα που έρχονται εντυπωσιάζονται. Φανταστείτε να γίνεται μια συναυλία
με φεγγάρι του Ιουλίου, του Αυγούστου, με πανσέλινο και να είσαι δίπλα στη θάλασσα. Έχουμε στις αρχές Αυγούστου το Estella Festival, το οποίο είναι αυτό που λέμε προαγωγή του πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής μας, και γενικώς και μέσω των συλλόγων γίνεται μια πολιτιστική προσπάθεια. Θα θέλαμε βέβαια λίγο εδώ πέρα το Δήμο μας περισσότερο αρρωγό σε αυτές τις προσπάθειες, γιατί σίγουρα και η πολιτισμική προσφορά στον επισκέπτη, αλλά και σε εμάς τους ίδιους και σε εμάς τους κατοίκους και τους πολίτες, είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στο να ανέβει και το ποιοτικό μας επίπεδο. Κλείνοντας, να μας πείτε, η θητεία σας είναι περιορισμένη, ολοκληρώνει σε λίγους μήνες και με την προκήρυξη των νέων εκλογών. Ποιος είναι ο στόχος σας, τι θα θέλατε να αφήσετε πίσω εσείς, ποιο είναι το στίγμα που θα θέλετε να δώσετε στο παράλληλο άστρο ως πρόεδρος αυτούς τους λίγους μήνες που έχετε αναλάβει? Από την αρχή που έθεσα υποψηφιότητα, ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω τον ιδιαίτερο τόπο μου. Προσπαθώ βέβαια και προτείνω και σε άλλους να προσπαθούμε να γινόμαστε πολίτες της Βόρειας Κοινουρίας και όχι μόνο του χωριού μας. Αν δούμε ευρύτερα το καλό που μπορεί να προκύψει από αυτό, τότε θα έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Μας χωρίζουν, αν θέλετε, κάποιες παλιές πρακτικές του παρελθόντος με κάποια χωριά από γύρω, αλλά όλοι εδώ βρισκόμαστε το καλοκαίρι, όλοι εδώ επιχειρούμε το καλοκαίρι και κάνουμε παρέα. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ο καιρός λοιπόν να δούμε γενικότερα τη Βόρεια Κοινουρία, το προνόμιο που έχουμε εκτός από τη θάλασσά μας, να έχουμε ένα βουνό, τον Πάρνονα, που εκτός από Άγιο Όρος της Πελοποννήσου, όπως λέγεται, με τα πολλά μοναστήρια, έχει και θαυμαστό φυσικό πλούτο. Και αυτό θα μας κάνει να δούμε σφαιρικότερα την περιοχή μας και να της δώσουμε σφαιρικότερη ανάπτυξη. Όσον αφορά εδώ πέρα την περιοχή που μου είπατε τι υπολογίζω να κάνω μέχρι το τέλος της θητείας, όσο το δυνατόν περισσότερα και καλύτερα, και επειδή το καλύτερο είναι σχετικό, θα πω το καλύτερο για τους πολλούς. Να έχουμε μία ανοχή οι άνθρωποι που πιθανόν δυσαρεστούνται από την όχληση, να είμαστε πιο λογικοί εμείς που έχουμε τις επιχειρήσεις που πιθανόν να οχλούμε, γιατί είναι συμφέρον όλων μας να ζούμε καλά και να προάγουμε τον τόπο μας.